Η Naval Group θα κατασκευάσει την φρεγάτα τύπου FDI που προορίζεται για την Ελλάδα με την συναρμολόγηση να έχει ήδη ολοκληρωθεί σε μεγάλο βαθμό με σκοπό να πέσει στη θάλασσα τον Οκτώβριο του 2023, αναφέρει γαλλικό Μέσο Μαζικής Ενημέρωση. Σε περίπου έξι μήνε δηλαδή, θα δούμε πιθανόν την φρεγάτα Κιμών να ξεκινά θαλάσσιε δοκιμέ και στο Αιγαίο προκαλώντα την οργή των Τούρκων, που βιάστηκαν να ρίξουν στη θάλασσα το ελικόπτερο φόρο Ανατολού, κάνοντα επίδειξη δύναμη. Με πιο μικρό μέγεθο από τις φρέμι, η Φρεγάτα Άμυνα και Παρέμβαση FDI ενσωματώνει τι πιο σύγχρονε τεχνολογικέ καινοτομίε, τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην κατασκευή τη και ενσωματώνει την τεχνογνωσία τη Naval Group με υψηλή προστιθέμενη αξία. Πολλαπλών αποστολών έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται όλου του τομεί του πολέμου. Με την παραγγελία από την Ελλάδα το 2022, έξι φρεγάτες Μπελαρά θα παράγονται ήδη στη Λόριεντ και τρει επιπλέον φρεγάτες σε προαιρετικές δόσεις. Σύμφωνα με το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, τα πλοία θα ονομαστούν από τρεις μεγάλους αρχαίους Έλληνες ναυάρχους, Κίμων, νέαρχος και εφορμίων. Αυτά τα ονόματα είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως για τα αντιτορπιλικά κατηγορία Charles F. Adams των Ηνωμένων Πολιτειών, που ήταν σε υπηρεσία με το ελληνικό ναυτικό από το 1991 έως το 2004. Όπως έχουμε αναφέρει ποικίλε φορές, η φρεγάτα FDI -E θα διαθέτουν δυνατότητες υψηλού επίπεδου σε κάθε τομέα, αντιπλοϊκό, αντιεροπορικό και ανθιποβρυχιακό. Η ενάερια προστασία της και η προστασία της από απειλέ επιφάνειας θα διασφαλίζεται από τους πιο σύγχρονους αισθητήρε συμπεριλαμβανομένου του c Fire, του πρώτου πλήρως ψηφιακού ραντάρ πολλαπλών λειτουργιών με ενεργή κεραία και σταθερά πάνελ. Η Ελλάδα θα αγοράσει τρεις φρεγάτες FDI από την Naval Group με μια επιπλέον φρεγάτα να είναι διαθέσιμη προαιρετικά. Οι δύο πρώτες φρεγάτες θα είναι σε διαμόρφωση Standard 1 ή γαλλική διαμόρφωση, ενώ η τρίτη θα είναι σε Standard 2. Εάν επιλεγεί η πρόσθετη επιλογή μια ακόμη φρεγατα η τέταρτη φρεγάτα θα είναι επίσης διαμόρφωση Standard 2. Η FDI είναι ένα πολεμικό πλοίο επιφάνεια πρώτη γραμμή με εκτόπισμα κλάση 4,500 τόνων. Πολυχρηστική και ανθεκτική, η φρεγάτα είναι ικανή να λειτουργεί είτε μόνη τη είτε εντό ναυτική δύναμη. Και οι δύο διαμορφώσει θα είναι εξοπλισμένε με αντιπλοικους πυραβλου πυράβλου 2x4 Exocet WM40 Block 3C πυροβόλο Super Rapido 76 mm και οπλικό σύστημα τηλεχειρισμού Nexter North Hall 2x20 mm. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ελληνική πανίσχυρη δύναμη με πλοία που αρμενίζουν στο Αιγαίο, προκαλώντα τρόμο ουσιαστικά στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, ελέγχοντα το ελληνικό αρχιπέλαγος. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.